Σήμερα 5η, 13 Φεβρουαρίου 2020. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό unboxing. Unboxing λοιπόν κάποιων πολύ νόστιμων πραγμάτων που μου έστειλε ένας φαν του καναλιού μου. Πάμε να δούμε λοιπόν. Όλο αυτό το κουτί εδώ είναι γεμάτο. Εδώ είναι και η μπρίζα μας. Εδώ λοιπόν είναι τα ζουμπουλάκια, άμα τα θυμάστε, που ήταν με μπουμπούκια στα προηγούμενα βίντεο, τώρα έχουν ανοίξει. Δεν τα πήγα τελικά ακόμα έξω. Τρεις βολβοί. Θα τις φυτέψω όταν μαραθούν σε γλάστρες για να βγάλουν του χρόνου. Λόγω έλλειψης φωτός, δυστυχώς, τα δύο τα μεγάλα, τα ροζ λίγησαν. Και το ένα έχει καταστραφεί αρκετά. Να το. Δεν πιστεύω να το σώσω. Για να το δούμε όμως. Να το. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Η άκυμφθος λοιπόν λύγησε πολύ. Το άλλο δεν λύγησε πολύ, δεν έσπασε τουλάχιστον. Άρα μένει. Δείτε το. Το μυρίζω και αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά το τρίτο και το καλύτερο είναι εδώ. Το κόκκινο, δείτε το. Αυτό στέκεται πιο καλά από όλα και μυρίζει πιο ωραία από όλα. Μυρίζει κάπως σαν καραμελίτσα, έχει μια πιο γλυκιά μυρωδιά από τα άλλα. Σαν φρούτο, σαν παιδικό σαμπουάν, έχει μια μυρωδιά ξεχωριστή. Ενώ τα άλλα μυρίζουν, και εκείνα μυρίζουν γλυκά, σαν κανονικό ζουμπούλι, αυτό μυρίζει λίγο πιο γλυκά. Και έχει και άλλα μπουκάλια κάτω, θα βγουν και άλλα. Δεν είναι βολβή. Τα πάω λοιπόν στην άκρη για να μην τραυματιστούν κι άλλο. Αν τώρα το ένα στέλεχος δεν επιβιώσει, δεν πειράζει. Αφού τα φύλλα μένουν, θα κάνουν φωτοσύνθεση, θα μαζέψουν ενέργεια και του χρόνου πάλι θα βγάλουν. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έχει εδώ. Το είχαμε ανοίξει πριν. Τις ταινίες μπήκαν προσωρινά. Άνοιγμα και ξαναπακετάρισμα στο feeders.gr. Δεν ξεκόλλησα καλά την ταινία τώρα. Να την ανοίξω πάλι. Τα πάω στην άκρη, δεν τις βγάζω αυτές τις ταινίες ακριβώς γιατί θέλω να τις ξανακλείσω μετά. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Ανοίγουμε. Δείτε εδώ. Καταρχάς, μια εμβόλυμη προσθήκη, τη βγάζουμε και αυτήν. Από feeders.gr. Μεγάλες κατσαρίδες Αργεντινής και αυτές φαΐ είναι, γι' αυτό τις βάλαμε εδώ μέσα για τα γκέκο μου. 10 μεγάλες ενήλικες. Λέοπαρτ γκέκο, λοφεοφόρο γκέκο, θα φάνε καλά. Και σκορπιοί επίσης. Καλά είμαστε. Αυτές είναι οι κατσαρίδες Αργεντινής λοιπόν. Τις πάμε και αυτές εδώ. Αρχίζουμε να βγάζουμε τώρα. Εδώ. Ξηρό ανθότυρο. Το τρώμε πολύ αυτό. Ανθότυρο τρώω πολύ. Νόστιμο φαίνεται. Δροσερά. Ήρθαμε με ψυγείο εδώ. Είναι όλο τέλεια. Κρητική γραβιέρα εδώ. Δείτε. Μεγάλο κομμάτι. Τέλεια και εδώ. Και αυτή. Το πάμε στην άκρη. Η γνωστή μας παραδοσιακή κρητική γραβιέρα. Εδώ έχουμε μέλι, κρητικό μέλι, φημισμένο πανελλαδικός, ίσως και παγκοσμίως. Άλλωστε ξέρουμε, η Κρήτη είχε από τα πιο καλά μέλια. Εδώ, ρακί, τυλιγμένο καλά. Είναι ο πνευματόδες. Και αυτό πολύ καλό. Είχα πάει στην Κρήτη το 2015. Δεν έχω πάει πολλές φορές, μόνο μια φορά βασικά. Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα. Για να δούμε εδώ τώρα στη σακούλα. Εδώ έχει τα καλά πραγματάκια. Και τα άλλα ήταν καλά, αυτά ξέρετε τώρα.
Τώρα είναι καλά δεμένη σακούλα, δεν μπορούμε ένα χέρι να πίνει. Λυγισώ, γι' αυτό θα την ανοίξω, θα τη σκίσω λίγο. Και μετά θα χρησιμοποιήσω άλλη. Λουκανικάκια. Μεγάλα λουκανικάκια. Για να δούμε, έχει άλλα λουκάνικα. Και άλλα λουκάνικα. Πιο πολλά. Έχουμε απ' όλα εδώ. Α, πολύ ωραία. Έχει κολλήσει εδώ στη σακούλα. Εντάξει. Και ένα από τα αγαπημένα μου εδέσματα που πολύ σπάνια βρίσκει, σαπάκι. Να το, το σαπάκι. Μεγάλο κομμάτι. Θα τιμηθεί δε όντως. Αυτό είναι το σίγουρο. Και εδώ έχουμε τις ντάκους, τα παξιμάδια, τα πολύ νόστιμα. Και το ξινόχοντρο εδώ, το τραχανά. Δεν είναι ακριβώς τραχανά, είναι ένα... Όχι, δεν τραχανά, είναι σημαντικό, σαν κιλοπίτες είναι. Που όπως μου έδωσε και ο Μπάμπης, όπως λένε αυτό που τα έστειλε, τη ρητή εντολή να μην το μαγειρέψω, λέει, με σκουλίκια. Ξέρετε, γιατί συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Αυτό δεν το ξέρουμε, πάντως είναι σίγουρο. Εδώ λοιπόν. Και αυτό. Όλα ήταν ωραία. Το ξαναβάζω μέσα. Ξινόχοντρο. Παξιμάδια. Τσιμπουράκι, ρακί. Εντάξει, ξέρω από Βόρεια Ελλάδα το λέμε τσιμπουράκι. Από κεκτημένη ταχύτητα, καταλάβετε. Γραβιέρα. Ανθότυρο. Τα αλαντικά μας. Το απάκι, τα λουκάνικα. Τα βάλω σε άλλη σακούλα αυτά. Το μελάκι. Κάθε πρωί αυτό θα τρώω. Και άλλα λουκανικάκια. Αυτά. Και οι αργεντινούλες μας που θα τις βάλω και αυτές μέσα. Γιατί έχουν ακόμα δρόμο. Δεν τα έχω φτάσει σπίτι. Αυτά. Και αυτά λοιπόν. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δωρεά. Να ξέρεις, εδώ μας αρέσουν τα καλά φαγητά. Και όλα αυτά θα πάρουν πολύ καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Είναι όλα τέλεια. Θα φαγωθούν όλα, μην ανησυχείς. Και κάποτε, όταν ο καιρός γίνει καλύτερος, θα προσπαθήσω να έρθω να σε επισκεφθώ, να κάνουμε και κανένα χέρπινγκ στην Αθήνα, στην Κρήτη, όπου μπορούμε. Αυτά λοιπόν. Δεν το περιμέναμε αυτό το δώρο. Κάτι πολύ καλό. Κλείνω τώρα το κουτί. Όπως μπορώ τώρα με τις ταινίες στο περίπου. Και συνεχίζω το ταξίδι μέχρι να φτάσει στον προορισμό σπίτι. Αυτά λοιπόν. Γεια σας.